όμως ακούμε. Το τραγούδι Κράταμε, το νέο τραγούδι της Πεγκιζίνα, ήταν η αφορμή για να συναντήσει η Σοφία Ραυτοπούλου τον δημιουργό, τον Γιώργο Μουκίδη. Γιατί? Και είχαν μια πολύ ωραία συζήτηση. Mm-hmm. Θέλω να κρατήσουμε αυτό που θα πει για το TikTok, ότι είναι ο πάτος των social media. Να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έχει φύγει εντελώς το TikTok, εξηγεί το λόγο. Δεν μπορώ να μην σας ξεκινήσω με το νέο σας τραγούδι με την Πεγκιζίνα. Κράταμε, πείτε μας λίγα λόγια, παίζει και στο background. Κρατάμε να μην κοπάμε, να πετάω ψηλά. Άνω κάτω η αγάπη με έκανε ξανά. Ένα κομμάτι ήταν λίγο πιο γρήγορα. Εγώ με τα γρήγορα έχω μαλώσει, τίποτε, ξέρεις. Έχω γράψει τη ζωή μου 5. Τα άλλα 300 είναι μεγάλη Παρασκευή. Αλλά μου βγήκε. Και το έκανα. Είναι και άλλα 4 που έρχονται. Θα τα ακούσετε. Πολύ ιδιαίτερα κομμάτια όλα. Από την ιδιαίτερη ζωή μου, έτσι κι αλλιώς. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Τα υπόλοιπα 4 που έρχονται θα είναι ανεβαστικά ή θα είναι έτσι στο ύφος και στο όχι, που είναι... μας έχετε συνηθίσει. Είναι κάτω από το χαλί. Τι άλλο ετοιμάζετε επαγγελματικά? Ένα κομμάτι με τον Νίκο, τον Οικονομόπουλο. Που λέγεται το βιογραφικό. Ωραίο. Ένα στίχο θα μας δώσετε από το τραγούδι αυτό? Λέει, εγώ είμαι ότι καλύτερο είχες ποτέ στο βιογραφικό σου. Να σας πάω στην Μαρίνα Σάτι που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision. Πώς ακούσατε έτσι το κομμάτι της? Παράξενο. Μπορεί να έχει καλή τύχη το κομμάτι, δεν ξέρουμε. Η γενική αίσθηση που μου αφήνει είναι ότι είναι κάτι που είναι παράξενο. Δεν το κλείνω, ας πούμε, το ακούω. Έχει σχολιαστεί αρκετά και το βίντεο κλιπ. Πώς σας φάνηκε η αισθητική του? Η αισθητική του τι δείχνει? Δείχνει την Ελλάδα. Είναι αλλιώς η Ελλάδα, είναι η Ελβετία. Αυτό δεν είναι η Ελλάδα. Το που δείχνει είναι η Ελλάδα. Δεν είναι η Ακρόπολη η Ελλάδα, δεν είναι τα σουβλάκια η Ελλάδα. Δεν είναι τα στενάκια η Ελλάδα στο ψυρί κτλ. Τι είναι αυτά, η Γερμανία είναι. Δηλαδή, άμα δείχναμε τώρα πλάνα από τη Βουλιαγμένη και τις Βίλες, ας πούμε, θα ήταν η Ελλάδα αυτή. Και γκουρμέ εστιατόρια, αυτή ήταν η Ελλάδα. Όχι. Η Ελλάδα είναι παραλία, θάλασσα. Τώρα, το ότι έχουμε γίνει ξενοδοχείο. Σε Ευρώπη, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Να σας πάω στην πολιτική και στο κεφάλαιο έτσι, της Ευρωβουλής. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους από το χώρο της τηλεόρασης να κάνουν την προσπάθειά τους. Εγώ είμαι λίγο αποκομμένος γενικά από τα πράγματα. Ό,τι και να με ρωτήσεις, ας πούμε, για showbiz και τέτοια, θα σου πω. Εδώ σταμάτησα, ας πούμε, να έκανα και κάτι live στο TikTok, ας πούμε, με πάρα πολύ κόσμο. Αυτοί που ξέρουν από TikTok, ας πούμε, ξέρουν ότι άμα έχεις 1000 άτομα ταυτόχρονη θέαση, είναι ένα σημαντικό νούμερο για να συνεχίσεις να το κάνεις. Εγώ το σταμάτησα. Γιατί? Γιατί βαρέθηκα. Και είναι και λίγο τρας, ας πούμε, το TikTok. Είναι ο πάτος του Καζανιού το social. Μπορεί όποιος θέλει να βγει να πει ό,τι θέλει και το επίπεδο είναι τραγικά χαμηλό και δεν μου ταιριάζει. Τώρα, το διαβάζω ένα κομμάτι στο προφίλ μου στο TikTok, το κάνω για να επικοινωνώ με τον κόσμο, αλλά μέχρι εκεί. Έχουν ξεκινήσει καλλιτέχνες από το TikTok. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Αλλά η υπόλοιπη σαβούρα που υπάρχει εκεί δεν ξεπλένει αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό που δεν σας αρέσει? Τα μαναφούκια. Ξέρεις τι είναι τα μαναφούκια? Βέβαια και ξέρετε. Α, μπράβο. Άρα λοιπόν. Δηλαδή και άλλα πολλά γίνονται πάρα πολλά εκεί. Δηλαδή ξεφτιλίζεται ο κόσμος για να πάρει κάποια views, ας πούμε. Τραγικό. Δηλαδή σκέψα, ας πούμε, ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους τύπους που έχουν ακόλουθους και τα λοιπά και καμαρώνουν. Άμα πέσει το ίντερνετ κάποια στιγμή ή κάτι γίνει, μια συνθήκη, ας πούμε, και κλείσει το TikTok. Κάτι να γίνει, ρε παιδί μου. Τα έχουμε αυτοκτονίες πολλές. Στην υπερβολή του το λέει. Ναι, ναι, ναι. Με την έννοια, ναι, ότι. Δίκιο έχει. Μπορεί και όχι, θα σας πω με ποια έννοια. Αν μπει στο TikTok. Γιατί λέτε. Και, και ξεχαστείς, μπορείς να φτάσεις στις 4-5 ώρες και παρακολουθείς ανθρώπους να κάνουν live για πάνω από 5, 6, 7, 8 ώρες. Μπορείς να κάνεις live 5 ώρες. Όσο θέλεις. Φυσικά, καθημερινά. Και τα live δεν είναι ότι επικοινωνείς κάτι, γιατί υπάρχουν. Ωραία live, ας πούμε, η κυρία που φτιάχνει κάτι καρυδάκια με σοκολάτα. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μονομαχίες. Δηλαδή, χωρίς τίποτα, απλώς λένε, ναι. Προκαλούν τους άλλους να κάνουν tap-tap στην οθόνη και υπάρχουν άλλοι που δίνουν, ας πούμε, λεφτά για να βγει ένα emoji μοτοσυκλέτα. Και αυτό μπορεί, επειδή το έχω παρακολουθήσει. Που έχουν από όλες τις πλευρές, το έχω παρακολουθήσει, μπορεί να κρατήσει και 10 ώρες. Και λες, ρε παιδί μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν εργάζονται, δεν δουλεύουν, δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν. Άξε, και τώρα μου πούμε. Μου κύριε, στέκεται στο αυτό που λες ένα παιχνίδι, ναι, χαίρομαι πολύ και εγώ το κάνω. Κάτσε και μισή ώρα να κάνω και ένα live. Δεν έχω πετύξει τον, όχι μισή ώρα, ήσουν 4 ώρες ένα Σάββατο και έπαιζε μουσική. 4 ώρες, ναι, έπαιζα μουσική, ναι, γιατί μου λέγανε βάλε ένα τραγούδι. Και εγώ 4 ώρες. Όχι, μια φορά γίνει αυτό. Δεν έχει σημασία. Νομίζω όμως ο Μουκίδης, ο οποίος έχει γράψει τεράστια τραγούδια, νομίζω ότι αναφέρεται στις επιθέσεις, στις βρισχές και στον κύριο καθένα να γράψει τη χαζομάρα του. Άντε και στο Instagram γράφουν.
το πλαίσιο του TikTok είναι ότι μπαίνεις εκεί για να μιλήσεις λίγο υποτιμητικά. Όπως δηλαδή, και το Twitter. Είναι το ίδιο, δηλαδή και το Twitter έτσι είναι. Το Twitter όμως έχει και ένα... ότι πρέπει να γράψεις μία άποψη, δηλαδή βάση του είναι, βάση μίας γνώμης κοινωνικής. Δηλαδή έχει και έναν διάλογο. Είναι δηλαδή σε ένα κομμάτι διαλόγου βάση ενός συγκεκριμένου θέματος. Ναι, αλλά εκεί όμως κάτω από ένα hashtag. Και γι' αυτό το λόγο και πολιτικοί χρησιμοποιούν πολύ, χρησιμοποιούσαν πολύ το Twitter για να εκφράσουν μία άποψη. Το TikTok θεωρώ ότι είναι μέσα στο πλαίσιο, είναι αναμενόμενο. Δηλαδή δεν θα πούνε εύκολα τον μπράβο και συγχαρητήρια. Καταλαβες. Εννοείς ότι θέλουν να κάνουν. Είναι το πλαίσιο να πας να κάνεις. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να σου επιτρέψει να κάνεις πολλά πράγματα. Από τους μουσικούς και τα τραγούδια τους. Γιατί στο TikTok. Με την Peggy Zina δεν είχε κάνει. Να πούμε και καλοτάξιδο το τραγούδι. Είχε κάνει live παλιά. Εντάξει, δεν του ταιριάζει ο τρόπος και η γλώσσα που χρησιμοποιείται. Δεν το λες. Είναι λίγο βαρύ να θεωρείς το TikTok trash, θεωρώ. Είναι λίγο ισοπεδωτικό. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να βάλω και σε καζάνια τους ανθρώπους μέσα. Ναι, δηλαδή. Εξαρτάται και τι επιλέγεις να βλέπεις στο TikTok, έτσι. Ό,τι δεις θα στο βγάλει. Δηλαδή είναι και κάποιοι άνθρωποι που αν θέλουν να βλέπουν τρας, είναι τρας. Αν θέλεις να δεις κάτι επικοδομητικό ή να πάρεις κάτι, θα δεις εξίσου το ίδιο. Καλά, ισχύει όμως ότι το περιβάλλον του TikTok είναι αυτό. Εγώ δηλαδή όταν ήθελα να κάνω μέσω... Τέλος πάντων, βοηθούσαν δύο φίλοι μου, οι οποίοι ένας φίλος μου που είναι ειδικό σε αυτό και ο λογαριασμός λόγω εταιρείας, τώρα μην πω και φανή διαφήμιση, είναι από τους πιο δυνατούς. Μου είπε ότι ετοιμάσου, το πλαίσιο είναι αυτό. Δηλαδή δεν είναι θεούλα εκεί, αλλά επειδή συμβουλήσει τρόλ από μόνη σου, θα του αρέσει. αλλά έχει, είναι αυτό το πλαίσιο. Έχει χοντράδες, έχει βρυσίδι, έχει πολύ πράγματα. Παναγία μου. Πρέπει όμως όταν μπαίνει. Όχι, είναι mail. Όχι, αλλά είναι στην περιγραφή του, είναι εξορισμού. Έχει καφρίλα. Εντάξει, πολύ. Δεν του ταιριάζει αισθητικά. Και ο άνθρωπος αποφάσισε να το αφήσει. Αυτό... Παρότι του έκανε καλό, Ναι, γιατί τα live του πήγαιναν καλά, σωστά. Και έπαιζε και τραγούδαγε, νομίζω. Και άρα τελικά δεν είναι ότι βαρέθηκε και στο TikTok να κάνει, είναι ότι το πλαίσιο αυτό δεν του άρεσε. Τον κούρασε. Εν ολίγης, έτσι. Δεν νομίζω να βρει άλλο πλαίσιο, γιατί όλα τα περισσότερα social media αυτή τη δομή έχουν πια. Καλά λες, Νικόλα. Πάρα πολύ. Καλά τα λες.